Εσείς ως Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων προχωράτε και σε διαδικτυακό ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου? Βεβαίως. Έχει ξεκινήσει δηλαδή αυτό? Ναι, έχει ξεκινήσει, κυρία Δουγεράκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι όποιος θέλει να ψηφίσει, είτε επαγγελματικός είτε επιστημονικός φορείς, να πάρει μέρος σε αυτή την ψηφοφορία, θα πρέπει να μπει στην σελίδα σας. Στη σελίδα μας, ναι. Είναι μια διαδικτυακή ψηφοφορία μέσω του ΑΒΑΖ, που γίνονται και όλα τα ψηφίσματα για διάφορα θέματα, συνήθως περιβαλλοντολογικά και διαμαρτυρίες δηλαδή, και έχουμε ξεκινήσει την ψηφοφορία. Ήδη πάνω από 6.000, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και παραπάνω γιατί δεν το παρακολουθώ κάθε μέρα, έχουν ψηφίσει κατά του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο Ηράκλειο η κινητοποίηση επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. 11 το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο, αν δεν κάνω λάθος. 12, κυρία Δουγεράκη. 12, ναι. 12 το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο, όλοι οι φορείς, οι επαγγελματικοί, η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, οι δικηγόροι και οι σύλλογοι όλης της Κρήτης, Συμβολογραφικός Σύλλογος, ο Δευτεριατικός, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, συμμετέχουν όλοι. Από κοινού οι επαγγελματικοί και οι επιστημονικοί φορείς, κάθε μέρα διαφορετικές κινητοποιήσεις. Χθες είχαμε τα Χανιά, είχαμε την Αθήνα, σήμερα έχουμε το Ηράκλειο και πάει λέγοντας σε όλη την Ελλάδα. Πάντα το αίτημα ένα, η απόσυρση του νομοσχεδίου, εφόσον, κύριε Λεκάκη, από την άλλη πλευρά δεν γίνονται βήματα έτσι ώστε τα οριζόντια μέτρα να φύγουν μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Δεν μπορούν να γίνουν μεμονωμένα μέτρα. Έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, ο ίδιος ο Υπουργός δηλαδή, κάνει διάφορες παρεμβάσεις για συγκεκριμένους κλάδους, βλέποντας ότι το νομοσχέδιο έτσι όπως κατατέθηκε ήταν τελείως λάθος, και κάνει μεμονωμένα για συγκεκριμένους κλάδους υποχωρήσεις για την υψηλή φορολογία που θα επιβληθεί το 2024, μια και το νομοσχέδιο, αν ψηφιστεί, θα λειτουργήσει αναδρομικά για το 2023. Αλλά εμείς συζητάμε την απόσυρσή του και να συζητηθεί από μηδενική βάση, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει καταρχήν τους επαγγελματίες και κατά δεύτερον το κράτος, για να εισπράξει φόρους. Εμείς δεν διαφωνούμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά όπως έχω πει και τις προηγούμενες φορές που έχουμε ξαναμιλήσει, τη φοροδιαφυγή τη μεγάλη δεν την πραγματοποιούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Μάλιστα. Και βέβαια μου έρχεται ένα μήνυμα ότι συμμετέχουν και διοργανώνουν αυτή τη σημερινή κινητοποίηση και οι φοροτεχνικοί, γιατί μάλλον έτσι πάνω στο λόγο ξεχάστηκε να αναφερθεί και ο δικός τους ο κλάδος, κύριε Λεκάκη. Ναι, οι φοροτεχνικοί, τους φοροτεχνικούς τους εκπροσωπεί η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου εκπροσωπεί 45 συλλόγους, κύριε Δουγεράκη. Α, μάλιστα. Και το βάλετε, με γενικό. Θα μιλούσαμε μια ώρα μόνο για τους συλλόγους που συμμετέχουν. Ωραία. Κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση λοιπόν, επειδή με ήρθε το συγκεκριμένο το μήνυμα. Ναι, ξέρετε, γιατί συμμετέχουν και άλλοι κλάδοι, έτσι. Την ίδια ώρα βέβαια όλοι εσείς έχετε υπογράψει μια κοινή επιστολή, επαγγελματική και επιστημονική φορείς από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, την οποία έχετε στείλει στους βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα για την επιβάρυνσή σας. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει και μία απάντηση από τον κύριο Συντιχάκη, γιατί την έβλεπα νωρίς το πρωί, που αναφέρει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμερίζεται τη δυσαρέσκεια και οργή σας για το νέο φορομπηχτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είναι απόλυτο σύμφωνο με την πρότασή σας για την απόσυρσή του. Αυτό θα προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο ως κατάπτυστο, και αν δεν το αποσύρει θα το καταψηφίσει. Τα ίδια ακριβώς κάναμε εμείς όμως και στην Επιτροπή που συζητήθηκε το φορολογικό στις 4 του μήνα στη Βουλή, μέσω του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, του κ. Καβαθά, ζητήθηκε η απόσυρσή του σε μια πολύ έντονη συζήτηση πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Δυστυχώς το Υπουργείο φαίνεται να μην επαναχωρεί, δεν ξέρουμε πώς θα ψηφιστεί.
Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα και μετά την ψήφισή του να διαμαρτυρόμαστε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο να καταδικάζονται όλοι οι επαγγελματίες στο βωμό του ότι το Υπουργείο δεν μπόρεσε να φέρει ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο να είναι σοβαρό και σωστό προς τους επαγγελματίες και, και την κοινωνία. Αναφέρετε μέσα σε αυτή την επιστολή, μεταξύ άλλων, θα μου δώσετε τη δυνατότητα δύο κουβέντες να πω πάνω σε αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, την κοινή επιστολή την οποία έχετε αποστείλει σε όλους τους βουλευτές, εδώ όλοι σας από την περιφερεια και ενότητα Ηρακλείου, με τα νέα φορολογικά μέτρα η κυβέρνηση δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, προστατεύει τους λίγους στα μεγάλα εισοδήματα σε βάρος των πολλών. Με την εισαγωγή φορολογητέου τεκμαρτού εισοδήματος, με τη φορολόγηση δηλαδή εισοδήματος που δεν έχει πραγματικά αποκτηθεί, οδηγεί σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση μεγάλο τμήμα ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί πλήρως την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετά την υπερδεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία έχει συζορευμένα χρέη στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες, έχει πολλές ρυθμίσεις οφειλών και κινδυνεύει με επιβολή άμεσων καταδιοκτικών μέτρων. Κοιτάξτε, την ώρα που εσείς λέτε όλα αυτά, εγώ βρίσκω, έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Βουλής, την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που διατυπώνει ενστάσεις για το τεκμαρτό εισόδημα στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, κύριε Λεκάκη, αυτό. Δεν το γνωρίζω, κύριε Αλγεράκη. Και λέει ότι μεν ότι το Σύνταγμα δεν αποκλείει τη θέσπιση κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο τεκμηρίων προσήλυψη της φοροδιαφυγής, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα τεκμήρια ανταποκρίνονται στα δεδομένα της κοινής πείρας και ότι είναι μαχητά. Διατυπώνει επίσης τον προβληματισμό του κατά πόσο η βάση προσδιορισμού για το τεκμήριο συμβαδίζει με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε ότι οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχολήσεως και παραγωγής εισοδήματος. Σε αντίθεση με τους μισθωτούς, το εισόδημα των μη μισθωτών είναι διαρκώς μεταβελόμενο. Δεν συναρτάται καταρχήν με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή του μισθού του υψηλότερα αμοιβόμενου απασχολούμενου υπαλλήλου, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και αρνητικό ζημίες, κυρίως στους τομείς της βιοτεχνίας και του εμπορίου, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Συνεπώς, η επίκληση, το τελευταίο που σας αναφέρω, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο και αυτό το οποίο αναφέρει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, συνεπώς η επίκληση των διδαγμάτων της κοινής πείρας για την συναγωγή τεκμηρίου ως προς το ύψος του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο βάσει του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή πολύ περισσότερο των αποδοχών του υψηλότερα αμοιβόμενου απασχολούμενου υπαλλήλου παρίσταται ενδεχομένως προβληματική. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζετε εσείς και πώς θα το μεταφράσουν σήμερα εάν το πάρουν υπόψη τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Το γνωρίζω αυτό, κύριε Αντουγεράκη, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζοντας ότι είχε τεθεί τα τεκμήρια παλαιότερα, αν θυμόσαστε, είχαμε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τότε είχαν καταργηθεί τα τεκμήρια στους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό, το ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους μισθωτούς με τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι διαφορετικές οι συνθήκες εργασίας τους. Σαφώς και ένας μισθωτός όταν εργάζεται σε μια επιχείρηση θα πάρει το μισθό του. Κατά πάσα πιθανότητα, όταν η επιχείρηση δεν θα πηγαίνει καλά, θα κλείσει η επιχείρηση, ο μισθωτός θα απολυθεί και θα βρει να αντικαταστήσει σε μια άλλη επιχείρηση την εργασία του. Αλλά ο επαγγελματίας, οι συνθήκες που εργάζεται ο επαγγελματίας είναι μεταβαλλόμενες και δεν είναι σταθερές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ένας επαγγελματίας να φορολογείται με ένα τεκμήριο που σημαίνει ότι θα δουλέψει ή δεν θα δουλέψει σώνει και καλά. Δεν περιμένουν οι πελάτες έξω από τα καταστήματά μας. Όλα είναι μια συγκυρία οικονομική για το πώς θα κινηθεί γενικότερα η οικονομία της χώρας. Μάλιστα. Σήμερα πραγματικά
Θα δοθεί μια μάχη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψηφίζουν αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Θα ακούσουμε τι θα πει και έκαστος από τους πολιτικούς αρχηγούς πάνω σε αυτά τα οποία θα υποθούν. Εσείς στις 12 είσαστε στο κέντρο του Ηρακλείου με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε αναφέρει. Και βέβαια από την άλλη κινητοποιήσεις οι οποίες όπως λέτε δεν θα σταματήσουν ψηφιστεί δεν ψηφιστεί αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Κυρίως το πότε θα ψηφιστεί, το ψηφιστεί δεν ψηφιστεί είναι το σχήμα λόγου γιατί ζητάτε την απόσυρσή του, έτσι. Μην ζητάμε την απόσυρσή του και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει η πρόθεση γιατί αν υπήρχε η πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να αποσυρθεί θα είχε έρθει στο τραπέζι για συζήτηση πολύ περισσότερο για κοινωνικό διάλογο μέσα από τους κοινωνικούς φορείς όπως το ζητήσαμε και τη Δευτέρα στη Βουλή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και το είπα ψηφιστεί δεν ψηφιστεί θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο γιατί κυρία Δουγεράκη τα στοιχεία όλα δείχνουν ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι δυστυχώς λόγω της υψηλής φορολογίας που θα κληθούν να πληρώσουν θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Μα είναι και διαφορετικά τα δεδομένα τα οικονομικά σε κάθε τοπική αγορά. Είναι κάτι που νομίζω ότι θα έπρεπε να ληφθεί ως μέρημνα από την αρχή και είναι ένα θέμα το οποίο ακούγαμε να επισημαίνει τις προηγούμενες ημέρες και ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσποδίας Ταξί, ο κύριος Πετράκης, εδώ στον 984, βάζοντας αυτή μέσα την παράμετρο. Είναι άλλα τα δεδομένα της τοπικής αγοράς στο Ηράκλειο, είναι άλλα στην Αθήνα, είναι άλλα στη Θεσσαλονίκη, στα οριζόντια, είναι άλλα τα δεδομένα σε ένα μικρό νησί, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορείς όλους τους επαγγελματίες να τους βάζεις σε αυτό το τσουβάλι. Εάν υπήρχε η μέρημνα ενδεχόμενα με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά να ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εδώ το οριζόντιο είναι πραγματικά που κλείνει μαγαζιά, που κλείνει σπίτια. Μα είναι αναμενόμενο κυρία Δουγεράκη, γιατί εγώ θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, ένα καφενείο σε ένα χωριό που ανοίγει 3 μήνες το χειμώνα όταν έχουμε τη συγκοδημή τις ελιές και όλες αυτές τις διαδικασίες και ανοίγει συγκεκριμένες μέρες γιατί τις υπόλοιπες μέρες είναι κλειστό. Όταν ξεκινήσει την έναξή του δυστυχώς καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές όλο το χρόνο. Είναι υποχρεωμένος ο επαγγελματίας να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές όλο τον χρόνο και ανταυτού ανοίγει 2 με 3 μήνες το χρόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και το συγκρίνουμε με μια μεγάλη καφετέρια η οποία λειτουργεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Μάλιστα. Είναι απλά τα παραδείγματα και είναι και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Απλά δεν θέλουν δυστυχώς οι πολιτικοί μας, οι οποίοι μπορεί να μην αρέσει και να μην ακούγεται σωστό, δεν έχουν δουλέψει και δεν έχουν βγει στην αγορά εργασίας έξω να δουν πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας. Και με αυτά τα δεδομένα, δυστυχώς βγάζουν νόμους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.